από τη δωρεά οργάνωση. Τις πιο δύσκολες ώρες περνά ηθοποιός Ευδοκία Ρουμελιώτη που έχασε την αγαπημένη της μητέρα μόλις 3 μήνες μετά το γάμο της. Η 59χρονη μητέρα της ηθοποιού είχε ένα ατύχημα στο σπίτι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως κατέληξε βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της. Ο γιος της, δημοσιογράφος Γιώργος Ρουμελιώτης, με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook αποχαιρέτησε τη μητέρα του Βασούλα που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά. Αρκεί μια στιγμή να αλλάξει τη ζωή μας για πάντα. Πολλές στιγμές σημαδεύουν την πορεία μας, αλλά μία, μόνο μία, την αλλάζει ξαφνικά για πάντα. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο Θεός, κάποιος Θεός, κάποια ανώτερη δύναμη, το κάρμα. Όλοι συνωμοτούν και παίρνουν μια πολύ σκληρή απόφαση. Άδικη. Η δημοφιλής ηθοποιός, που όλοι αγάπησαν, ειδικά μέσα από το ρόλο της Ελπίδας στη ζωή της άλλης, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τον ξαφνικό χαμό της μητέρας της. Ήταν ο άνθρωπος που της είχε σταθεί όταν η ηθοποιός οργάνωνε το γάμο της. Ήταν η χαρά της οικογένειας και το στήριγμα των παιδιών της. Ο ευνίδιος θάνατός της όμως έδωσε ζωή σε 5 συνανθρώπους μας, καθώς η ίδια είχε αποφασίσει να δωρήσει τα όργανά της. Τώρα προέχει να αποχαιρετήσω ό,τι πολυτιμότερο είχα. Περήφανα, με δύναμη ψυχής, της δικής της ψυχής που θα μείνει αθάνατη. Άλλωστε η ίδια επέλεξε να μείνει ανάμεσά μας, προσφέροντας ζωή με τη ζωή της. Στην ίδια ανάρτηση στο Facebook, ο δημοσιογράφος Γιώργος Ρουμελιώτης κάνει λόγο για ολιγορία γιατρών. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πραγματικά ορίζουν τη μοίρα των συνανθρώπων τους, συνειδητά ή ασυνείδητοι. Ίσως να είναι ηλίθιοι, ίσως άχρηστοι, ίσως απλά κακοί σε ό,τι επιλέγουν να καταπιαστούν. Σίγουρα όμως είναι εγκληματίες. Η κηδεία της μητέρας της Ευδοκίας Ρουμελιώτη θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Πρέβεζα. Η Μπέτη Μαγκύρα σε συνέντευξή της μίλησε για τους